Το πολύ αναμενόμενο βίντεο κατά της τριχόπτωσης επιτέλους έφτασε. Μετά από αυτό το βίντεο δεν θα χρειαστείς τίποτα άλλο και θα ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις για να έχεις για πάντα μαλλιά και να μην καραφλιάσεις ποτέ στη ζωή σου. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις θεραπείες της τριχόπτωσης. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο. Το πρώτο ήταν το προσωπικό μου ταξίδι και γιατί αποφάσισα να καταπολεμήσω τη τριχόπτωση και να μην αφήσω απλά να καραφλιάσω. Εάν δεν το έχεις δει, θα σου πρότεινα να το δεις αυτό, γιατί υπάρχουν γενικά πολλά κόμπλεξ και θέματα και η κοινωνία απλά σε πιέζει για διαφορετικά πράγματα. Και αν νιώθεις αυτό το βάρος και λες, είναι σωστό να ασχοληθώ με αυτό, μήπως δεν πρέπει, μήπως πρέπει, απλά τσεκάρε αυτό το βίντεο και μετά έλα εδώ πέρα. Αυτό το βίντεο είναι όλο το zoom, είναι τα πάντα. Δεν έχει ιστορίες το ένα τ' άλλο, απλά θα πούμε τα facts 1, 2, 3, εντάξει. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Τώρα, άμα πατήσεις εσύ ένα γκουγκλάρισμα, θα δεις ότι θα σου πούνε για τη γενετική σου, θα σου πούνε για το άγχος, θα σου πούνε είναι αυτό που τρως, θα σου πούνε διάφορα θέματα, τα οποία ψηλό ισχύουν, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να επιτεθείς. Okay, χαίρο πολύ. Να μην έχεις άγχος βοηθάει γενικά στη ζωή σου. Και στο λίπος, και στο σώμα, και περισσότερα χρόνια θα ζήσεις. Και δεν θα σου πέσουν τα μαλλιά, προφανώς. Αλλά θέλουμε να δούμε τη ρίζα του προβλήματος, το βασικό, το ένα και μοναδικό, το οποίο μπορούμε να επιτεθούμε, το οποίο προκαλεί, ας πούμε, το 80% του προβλήματος. Και το 20% ναι, είναι το φαΐ, το σωστό, είναι να πίνεις νερά, είναι να μην αγχώνεσαι. Okay. Οπότε, όλα αυτά στην άκρη, το βασικό, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η DHT. Okay. Τι είναι η DHT? Για να μην μπούμε πολύ στην επιστήμη και τα εξηγήσουμε όλα, 1, 2, 3, δεν έχει και νόημα αυτό. Απλά θα σου πω ότι η DHT είναι απλά μια ορμόνη η οποία βγαίνει από την τεστοστερόνη. Είναι παράγωγο της τεστοστερόνης. Είναι η τεστοστερόνη, μετά γίνονται κάποιες διεργασίες. Από τη τεστοστερόνη, ένα κομμάτι της γίνεται DHT. Ωραία. Τώρα, η DHT τι είναι, τι κάνει? Το βασικό που κάνει είναι στην εφηβεία. Στην εφηβεία λοιπόν θα σου δώσει τη βαριά φωνή σου. Θα σου δώσει τρίχες στα μούσια, θα σου δώσει τρίχες στο σώμα, θα σου αλλάξει τα κόκαλα, θα σε κάνει, ας πούμε, από παιδί, αυτό που λέμε άντρας. Αυτό γίνεται στην εφηβεία. Okay. Μετά δεν έχει κάποια χρήση, δεν είναι τόσο χρήσιμη. Απλά το σώμα συνεχίζει και την παράγει, γιατί είχε αρχίσει και την παρήγαγε από την εφηβεία και απλά θα την παράγει μέχρι να πεθάνουμε, ας πούμε. Οπότε, όσο είμαστε έφηβοι, μέχρι τα 18, full χρήσιμη, μας κάνει άντρες, εντός εισαγωγικών. Okay. Μετά τα 18 είναι μια ψιλοάχρηστη ορμόνη που το μόνο που κάνει είναι να σε καραφλιάζει. Okay. Η μόνη παρενέργεια της DHT όταν έχεις πολύ DHT στο σώμα σου είναι απλά να καραφλιάζεις. Okay. Οπότε είναι αυτή η κατάρα που έχουμε, ότι καραφλιάζουμε μέσω της DHT. Εντάξει. Τώρα θα το παρομοιάσω όλο αυτό με ένα χωράφι. Τα μαλλιά σου, σκέψου το τριχωτό εδώ της κεφαλής σου, είναι ένα χωράφι. Okay. Και δίπλα έχεις, ας πούμε, τη ΔΕΗ, ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ. Και το εργοστάσιο δεν δουλεύει. Οκ, okay, σου δίνει ρεύμα, το οποίο είναι καλό, είναι κομπλέ, αλλά πέφτουν τοξικά απόβλητα. Ας πούμε, πέφτει πετρέλαιο στο χωράφι, κάτω, στις ρίζες και αυτά, και σαπίζει το χωράφι σου. Δεν είναι πια γόνιμο το έδαφος. Οπότε μπορείς να κάτσεις αντί για δύο φορές να ποτίζεις τις σοδειές σου τρεις φορές και να βάλεις από το καλό λίπασμα, όχι από το κακό, και να φέρεις έναν ειδικό να στο κάνει πιο καλά. Αλλά το βασικό πρόβλημα που είναι το πετρέλαιο, το οποίο πάει στο χώμα, αν δεν το λύσεις αυτό, την έχεις βάψει. Οκ, okay. Αυτή είναι η DHT λοιπόν. Ωραία. Οπότε, έχοντας αυτό στο νου μας, πάμε να δούμε τις θεραπείες κατά της τριχόπτωσης, δηλαδή πώς να... δεν είναι μόνο να σταματήσει η τριχόπτωση, είναι να αποκτήσει μερικά μαλλιά και να σταματήσει η τριχόπτωση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, έχουμε πάλι, πάμε στο παράδειγμα με το χωράφι. Έχουμε το χωράφι, ωραία. Θέλουμε να κάνουμε το έδαφος λίγο πιο γόνιμο, να βάλουμε ένα καλό λίπασμα για παράδειγμα, ωραία. Θέλουμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα που είναι το πετρέλαιο, δηλαδή DHT. Okay. Να σταματήσει λοιπόν τόσο πετρέλαιο να πέφτει στο έδαφος. Και επίσης θέλουμε να κάνουμε μια αλφα-δένδρο φύτευση. Okay. Λοιπόν, τώρα αυτές οι παραλληλισμοί τι είναι? Το ένα είναι, θα βάλουμε ένα διάλειμμα στα μαλλιά μας που είναι η μινοξυδίλη. Αυτό θα κάνει κάποια πράγματα στο κεφάλι μας. Θα αυξήσει λίγο, θα κάνει λίγο πιο γόνιμο το έδαφος. Θα σου δώσει μερικές τρίχες, αλλά. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά. Δεν σταματάει η μινοξυδίλη την τριχόπτωση. Okay. Συνεχίζουν και σου πέφτουν μαλλιά, αλλά δεν το βλέπεις, γιατί σου δίνει ένα extra layer από μαλλιά. Είναι αυτά τα, άμα δεις εδώ πέρα,
αυτά εδώ πέρα τα πολύ λεπτά τα, που είναι σαν χνουδάκι είναι από τη μινοξιδίλη. Εάν θα σου δείξω τώρα ένα διάγραμμα στην οθόνη που είναι τα Norwoods. Norwoods τι είναι, είναι μια κλίμακα από το full μαλλιά στο full φαλακρός. Okay. Αυτή τη διαδικασία την περνάμε εμείς κάθε φορά, ξέρω εγώ, που περνάνε τα χρόνια. Για τον καθένα είναι διαφορετικό. Ο ένας θα του περάσει όλο αυτό, όλες αυτές τις εικόνες που βλέπεις τώρα, θα τις περάσει, ας πούμε, σε ένα χρόνο και θα καραφλιάσει στα 20 του, ο άλλος θα το περάσει σε 40 χρόνια και θα καραφλιάσει στα 60 του. Αλλά όλοι περίπου περνάμε από αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Τώρα, η μινοξιδίλη, αυτό που θα κάνει είναι να σε πάει ένα Norwood πίσω. Okay, θα σε πάει ένα Norwood πίσω, αλλά θα συνεχίσουν να σου πέφτουν μαλλιά. Δηλαδή πάλι θα καραφλιάσεις στο. Ας πούμε, άμα ήταν να καραφλιάσεις τον ένα χρόνο, τώρα καραφλιάσεις τον ένα χρόνο και ένα μήνα. Επειδή απλά θα σου δώσει αυτό το στρωματάκι το έξτρα των μαλλιών. Τώρα, όπως είπαμε, ναι, το γόνιμο έδαφος ναι, είναι σημαντικό. Ναι, η μινοξιδίλη θα αυξήσει λίγο τις τρίχες. Ναι, θα αυξήσει λίγο την κυκλοφορία του αίματος εδώ πέρα. Ναι. Αλλά το βασικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Και πολλές φορές ο κόσμος πάει και βάζει μινοξιδίλη με την ελπίδα να αποκτήσει μαλλιά. Στην αρχή θα δει διαφορά, θα δει ότι έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, έχει μειωθεί η τριχόπτωση, αλλά αυτό απλά μασκάρει το πρόβλημα. Okay. Μετά από ένα χρόνο, δύο, θα ξαναεπιστρέψει εκεί που ήταν και καθώς περνάνε τα χρόνια, απλά θα χειροτερεύει και θα χειροτερεύει και θα χειροτερεύει. Ωραία. Οπότε, η μινοξιδίλη πολύ κομπλέ, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι ένα έξτρα. Οπότε, η πιο γνωστή λύση που είναι η μινοξιδίλη δεν είναι η λύση. Εντάξει, αυτό είναι το ένα και βασικό. Φεύγει από τη μέση. Πάμε στο δεύτερο. Το οποίο είναι τι? Να σταματήσει το πετρέλαιο να είναι στο γόνιμο το έδαφος μας. Που τι σημαίνει? Να μειώσουμε την παραγωγή της DHT. Okay. Τώρα, ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η παραγωγή της DHT είναι μέσω ενός χαπιού. Το οποίο λέγεται φιναστερίδη. Okay. Τώρα, αυτό το χάπι οι γιατροί το γράφουν συνήθως για προβλήματα με το προστάτη. Όταν πάει να διωγγωθεί πολύ ο προστάτης, παίρνουν φιναστερίδη και μειώνεται ή ελαττώνεται ή μένει εκεί πέρα που είναι, ξέρω εγώ. Ωραία. Κάτι άλλο που κάνει η φιναστερίδη πέρα από το προστάτη είναι, πέρα από τη διώγκωση που σταματάει τη διώγκωση του προστάτη, είναι τα μαλλιά. Okay. Και η διώγκωση του προστάτη έρχεται από την DHT. Okay. Οπότε, να ένα άλλο πρόβλημα προκαλεί η DHT. Τώρα, εάν πας στο φαρμακείο σου και ρωτήσεις για φιναστερίδη, θα σου δώσουν διάφορα χάπια. Αυτό που προτείνεται, εντάξει, και πάντα εννοείται μιλάμε με τον γιατρό μας, αυτό που προτείνεται είναι ένα μιλιγκράμ την ημέρα. Okay. Ένα μιλιγκράμ, ξέρω εγώ, το πρωί, το παίρνεις και τελείωσε. Μετά από 3 με 6 μήνες θα σου πέσουν πρώτα μερικά μαλλιά, θα σου πέσουνε, αλλά όταν ξαναβγούνε θα είναι πιο δυνατά και πιο πυκνά. Εντάξει. Τώρα, η διαφορά της φιναστερίδης με τη μινοξιδίλη είναι η εξής. Ότι άμα αρχίσεις και παίρνεις φιναστερίδη, σταματάει σχεδόν η τριχόπτωσή σου. Δηλαδή εκεί που είσαι, σταματάει. Ας πούμε εδώ που είμαι, θα είμαι και σε 5 χρόνια και σε 10 χρόνια. Μέχρι να σταματήσω να παίρνω τη φιναστερίδη. Okay. Και αυτή είναι μια λύση, παιδιά, που την παίρνεις εφόρου ζωής. Την παίρνεις όσο θες να έχεις μαλλιά. Ένα άλλο πράγμα που θα κάνει η φιναστερίδη, πέρα από το να σταματήσει τελώς τη τριχόπτωση, είναι να σου δώσει και λίγα μαλλιά πίσω. Οπότε, εάν ξεκινήσεις, ας πούμε, μινοξιδίλη και φιναστερίδη μαζί, η μινοξιδίλη θα σου δώσει ένα Norwood πίσω, θα σου δώσει λίγο πιο πυκνά μαλλιά και η φιναστερίδη θα σου δώσει άλλο ένα Norwood πίσω με 2 ίσως. Οπότε και τα δύο μαζί, άμα τα συνδυάσεις, θα πάρεις 1 με 3 Norwood πίσω μαλλιών στην κλίμακα. Οκ, okay, στην εικόνα που σου έδειξα προηγουμένως. Τώρα, εφόσον παίρνεις φιναστερίδη, πάει εκεί πίσω και μένει εκεί πίσω. Οκ, okay. Αυτά τα δύο όπως καταλαβαίνεις δεν κάνουν θαύματα. Δεν μπορείς να είσαι εντελώς φαλάκρας και απλά να αποκτήσεις τέλεια μαλλιά και να είναι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, όπως ήσουν στα 18. Αυτό δεν γίνεται. Οπότε, και το άλλο πράγμα που θέλω να σας συμβουλέψω είναι ότι καλύτερα να το κάνεις όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται. Η καλύτερη ώρα να το κάνεις είναι χθες, ξέρω εγώ. Το δεύτερο καλύτερο είναι τώρα. Okay. Δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι να καραφλιάσεις και μετά να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τότε θα είναι πολύ αργά. Πάλι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά καμία σχέση. Θα έχεις χάσει τα μαλλιά σου. Εάν έχεις φτάσει σε ένα σημείο που απλά γυαλίζει, είναι όπως το μέτωπό μου εδώ πέρα, ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να επιστρέψεις αυτά τα μαλλιά. Εντάξει. Οπότε, μινοξιδίλη, 2 φορές την ημέρα. Βάζεις λίγο εδώ πέρα, λίγο εδώ πέρα, λίγο εδώ πέρα. Okay. Μετά το τρίβεις στα μαλλιά σου. Καλύτερα μετά από μπάνιο, το κρατάς 4 ώρες τουλάχιστον. Μπορείς να βάζεις το τζέλ σου από πάνω, ξέρω εγώ, αυτό το πρωί. Το βράδυ, πριν πέσεις για ύπνο, πάλι το ίδιο. Τσουπ, 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 βάζεις λίγο εδώ πέρα, ένα ml. Θα σου το πει ο φαρμακοποιός ακριβώς πώς λειτουργεί. Και ξεμπέρδεψε με αυτό. Τώρα, το χαπάκι, πάλι το πρωί μαζί με τη μινοξιδίλη, θα πάρεις και ένα χαπάκι φιναστερίδης. Okay. Αυτή είναι η βασική λύση, οι δύο βασικές λύσεις. Και πάμε στην τρίτη βασική και τελευταία λύση
που είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Τώρα, προφανώς, έτσι, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι το πιο εύκολο. Απλά θα πας, θα κάνεις το χειρουργείο, θα σκάσεις κάποια λεφτά, θα βγεις από το χειρουργείο, σε 6 μήνες, ένα χρόνο θα έχεις μαλλιά. Okay. Τώρα, το μεγάλο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι νομίζει ότι μόνο και μόνο με μεταμόσχευση μαλλιών θα την έχουν γλιτώσει. Θα έχουν πετύχει μια πολύ καλή λύση. Όχι, δεν θα πετύχει μια πολύ καλή λύση. Γιατί, σαν τη μαμά φύση, δεν είναι τίποτα. Εκτός, δεν ξέρω, εάν πας στην Αμερική, στους χειρουργούς που χειρουργούν, ξέρω, χολιγουντιανούς αστέρες και χρησιμοποιούν τεχνολογίες απίστευτες και δεν ξέρω τι. 9-10 περιπτώσεις, ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να παίρνουν μαλλιά από εδώ, τρίχες, και τις φυτεύουν εδώ πέρα, okay, και αρχίζουν και οι οποίες δεν επηρεάζονται από την DHT. Το μόνο που επηρεάζεται από την DHT είναι αυτό εδώ πέρα. Όλα αυτά εδώ πέρα δεν επηρεάζονται από την DHT. Εντάξει. Οπότε θα σου πάρουν από εδώ πέρα και θα σας βάλουν εδώ πέρα. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι εάν δεν έχεις έστω λίγα μαλλιά εδώ πέρα, λίγο, μια βασική πυκνότητα, δεν έχεις ένα χνουδάκι τέλος πάντων, και απλά είναι τρίχα έτσι ξέμπαρκι, δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και θα σου δείξω τώρα κάποιες εικόνες από άτομα που απλά έχουν κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών και είναι εντελώς φαλακρή, ήταν εντελώς φαλακρή, κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και πάλι δεν είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Εντάξει. Οπότε, όπως βλέπεις στις εικόνες, είναι πολύ αραιές οι τρίχες και πάρα πολύ δυνατές. Δεν είναι καθόλου φυσικό, δεν είναι πολύ αισθητικά ωραίο. Πάλι είναι κάτι ok, και πάλι όμως, και ακόμα και η μεταμόσχευση μαλλιών δεν κάνει θαύματα. Δηλαδή, αν είσαι τελείως φαλάκρας και κάνεις μια μεταμόσχευση μαλλιών, θα ξεμείνεις από τρίχες εδώ, θα ξεμείνεις από τρίχες γενικά και δεν θα έχεις καταφέρει να φέρεις την τρίχα ως εδώ. Θα είναι, ξέρω εγώ, θα είναι γραμμή εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Okay. Οπότε, ποια είναι η λύση? Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να ξεκινήσεις φιναστερίδι, μίνοξιδίλη, μετά τα 18 σίγουρα, και εφόσον έχεις ρωτήσει τον γιατρό σου σίγουρα, okay, και σε μια ηλικία που βλέπεις ότι έχουν αραιώσει αρκετά, γιατί ακόμα και μίνοξιδίλη, φιναστερίδι μπορεί να αραιώσουν, ξέρω, στα 30, στα 40, στα 50, στα 60 κάποια στιγμή, και όταν αραιώσουν, απλά να κάνεις και με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Εγώ, για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, τώρα που παίρνω μίνοξιδίλη, φιναστερίδι, βλέπεις ότι δεν είναι 100% η πυκνότητα. Οπότε τώρα, άμα κάνω μια μεταμόσχευση και μπει μέσα σε αυτά τα μαλλιά, θα είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο πυκνά, θα είναι πολύ πιο φυσικό και θα επιτευχθεί ένα πολύ αρκετά καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρέπει να έχεις μια βάση και να βάλεις τις άλλες τρίχες από μέσα. Αν οι άλλες τρίχες είναι απλά έτσι ξέμπαρκες, δεν είναι ωραίες. Okay. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος που λέει: α, εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Όταν μου τη βαρέσει, θα πάω να κάνω μια μεταμόσχευση. Αλλά και πάλι δεν είναι τόσο ωραίο. Εντάξει. Οπότε, μινοξιδίλη, φιναστερίδι, μεταμόσχευση μαλλιών. Ας μιλήσουμε λίγο για τις παρενέργειες. Μινοξιδίλη δεν έχει τόσες παρενέργειες, έχει κάποιες μικρό παρενέργειες. Για παράδειγμα, μπορεί να νιώθεις την καρδιά σου να βαράει λίγο περίεργα μερικές φορές. Μπορεί και όχι. Εντάξει, είναι διαφορετικό για το καθένα. Και κάτι άλλο, πρέπει να το δοκιμάσεις, να δεις πώς θα αντιδράσει ο δικός σου οργανισμός. Μπορεί πάνω σε σένα, ούτε η μινοξιδίλη ούτε η φιναστερίδη να σου δώσει μια λύση. Απλά να καραφλιάσει. Απλά είσαι καταραμένος από το Θεό. Ένας άλλος μπορεί να είναι εντελώς καραφλός, να πάρει αυτά τα δύο και απλά να αποκτήσει άπειρα μαλλιά. Είναι διαφορετικό στο καθένα. Και το ίδιο με τις παρενέργειες. Okay. Μινοξιδίλη δεν έχει τόσες παρενέργειες. Η φιναστερίδη τώρα. Εάν πας στα φόρουμ και διαβάσεις, ο κόσμος γράφει ιστορίες τρόμου για τη φιναστερίδη. Okay. Από την έρευνά μου, μπορώ να αποστάρω και κάποιες έρευνες κάτω, δεν υπάρχουν κάποιες βασικές παρενέργειες από τη φιναστερίδη, και πάντα εννοείται, όπως είπαμε, μιλάς με τον γιατρό σου. Okay. Το βασικό, η βασική κριτική είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Λένε, έτσι και πάρεις αυτό το χάπι, λέει, έχω ακούσει για το φίλο μου, για ένα φίλο μου, για ένα τύπο στο ίντερνετ που πήρε φιναστερίδη και μετά δεν του σηκωνότανε ποτέ. Αυτό, παιδιά, δεν παίζει. Όποια παρενέργεια κι αν έχεις, εάν είσαι αρκετά παρατηρητικός, θα το παρατηρήσεις. Ας πούμε, πες ότι νιώθεις πιο άσχημα ψυχολογικά, που λένε ότι είναι παρενέργεια της φιναστερίδης. Νιώθεις πιο άσχημα ψυχολογικά. Με το που κόψεις τη φιναστερίδη, θα επιστρέψεις εκεί που ήσουν, στο normal. Δηλαδή, μόνιμες βλάβες δεν υπάρχουν από τη φιναστερίδη. Υπάρχουν βλάβες προσωρινές, παρενέργειες μικρές, που μπορεί να είναι λίγοι. Η λίμπιντος είναι διαφορετική για τον καθένα. Δεν θα σου πω ότι δεν υπάρχει λίμπιντος ή ότι υπάρχει, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Υπάρχουν άτομα που λένε ότι νιώθω λίγο διαφορά στη στήση μου, λίγο πιο αδύναμη. Υπάρχουν άτομα που λένε δεν βλέπω καμία διαφορά. Και υπάρχουν άτομα που λένε ότι ναι, σταμάτησα να παίρνω γιατί δεν μπορούσα να. Δεν είχα τόση λίμπιντο. Okay. Αυτό είναι διαφορετικό για τον καθένα. Το ζήτημα είναι ότι απλά μπορείς να το δοκιμάσεις και όποτε δεις παρενέργειες ή να μειώσεις τη δόση, αντί για ένα happy, ένα MG την ημέρα, να παίρνεις ένα μέρα παραμέρα,
και να δεις πώς θα αντιδράσει το σώμα σου εκεί πέρα, ή απλά να το κόψεις τελείως και να πεις εντάξει, δεν είναι για μένα. Οπότε, το σωστό για μένα, το πώς το κάνω εγώ, είναι ότι, κοίταξε, τώρα δεν θέλω, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, οπότε θα αρχίσω να παίρνω από τώρα. Αν κάποια στιγμή δω κάποιες παρενέργειες που δεν μου αρέσουν, εάν κάποια στιγμή αποφασίσω ότι δεν με νοιάζει, ας τα κουρέψω, εκείνη τη στιγμή που το αποφασίσω θα το κάνω. Αλλά μέχρι να το αποφασίσω, γιατί να μην έχω την επιλογή, okay. Ενώ εάν δεν αρχίσεις να παίρνεις από τώρα, δεν μπορείς να έχεις καν αυτή την επιλογή. Δηλαδή, δεν είναι κρίμα να πάρεις τώρα μια επιλογή που θα σε επηρεάσει για την υπόλοιπη ζωή σου. Έτσι το βλέπω εγώ, okay. Και πάντα εννοείται μιλάμε με τους γιατρούς μας. Σαν παρενέργειες, είπα ότι δεν υπάρχει κάτι μόνιμο. Είναι μικρό παρενέργειες, μικρό πράγματα που μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχουν, είναι διαφορετικές για τον καθένα. Αυτό που προτείνω γενικά είναι αυτό, ότι ξέρεις τι, δοκίμασε το. Εάν δεις ότι έχεις full παρενέργειες, που μπορεί να είναι και ψυχολογικό, έτσι. Απλά το πλασίμπο είναι πολύ δυνατό, παιδιά. Αν δεις ότι έχεις full παρενέργειες, ή το κόβεις ή μειώνεις τη δόση. Εάν δεις ότι ούτε αυτό δουλεύει, απλά κόψε το τελείως. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Είναι πιο chill, πιο κομπλέ. Απλά αυτό. Φίνα στερίδι, μείνω ξυδίλι και όποτε θες, μια μεταμόσχευση μαλλιών. Εάν πας να κάνεις μεταμόσχευση μαλλιών ενώ δεν έχεις κανένα αυτά τα δύο, δεν θα έχεις ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Εάν πας να πάρεις μόνο μείνω ξυδίλι, επειδή είναι το εύκολο και δεν είναι happy και δεν το τρως και δεν είναι τρομακτικό, πάλι δεν θα έχεις ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα και απλά θα μασκάρει το πρόβλημα μέχρι να καραφλιάσει τελείως. Εντάξει. Εάν εγώ είχα να διαλέξω ένα από τα τρία και μπορούσα να πάω το χρόνο πίσω, θα έπαιρνα μόνο το happy, φίνα στερίδι. Μπορεί να παίρνα μισό, ξέρω εγώ, την ημέρα. Ειδικά ξέρω εγώ στα 18, δεν θέλει κάτι τραγικό. Ενώ τώρα, επειδή έχει μεγαλώσει η ζημιά, θέλει και μεγαλύτερη δόση, ας πούμε 1 mg. Ενώ παλιά με μισό ή με 1 τέταρτο μπορεί να σταματούσε εκεί το πρόβλημα. Okay. Οπότε είναι αυτά τα τρία. Ελπίζω να σε βοήθησα. Είναι σχετικά straightforward, όπως είπαμε. Για να λυθεί το πρόβλημα στη ρίζα, πρέπει να πάρεις κάτι που μπλοκάρει την DHT, που το μόνο που αξίζει είναι η φίνα στερίδη. Μετά έχουμε τη μινοξυδίλη που κάνει το έδαφος λίγο πιο γόνιμο και μετά έχουμε τη δενδροφύτευση που αν πας απλά και βάλεις ξέμπαρκα 5 δέντρα δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αν τα συνδυάσεις όλα μαζί θα έχεις ένα πολύ, πολύ καλό αποτέλεσμα. Θαύματα δεν γίνονται, αλλά σίγουρα υπάρχει φως στο τούνελ. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Ως την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε.